Θα ήταν μια πολύ καλή πληροφορία καθώς σιγά σιγά μπαίνουμε στο παιχνίδι. Ας το κάνουμε τιτανομέγιστο λοιπόν. Εν τω μεταξύ θα κοιτάξουμε εμείς να σας πούμε τι ψηφίσατε στο chat. Εγώ δεν βλέπω. 72,7 είναι αυτό. 0,7 για την SK Gaming. Ούτε καν ολόκληρο για την Rocket πάλι μερικοί. Τζέντοικ, Μήτροβλου. Όπως συνήθισε να κάνει το κοινό μας έτσι στα polls. Λοιπόν, Κατσουράνη θα ψηφίσει. Θέλω να κάνουμε πάλι ένα μικρό break, να αλλάξουμε κάτι στον ήχο, γιατί μία με ακούτε, μία όχι. Το έχω... Σε ένα λεπτό είμαστε πίσω. Για να δω αν είμαστε πίσω σωστά. 1-2. Κακέ. Όχι, την πατήσαμε. Επερχόμαστε πολύ γρήγορα. Εντάξει, προδοθήκαμε νομίζω. Μας πρόδωσε τεχνολογία. Επιστρέψαμε όμως. Πάμε να μπούμε λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι. Rocket εναντίον SK Gaming. Έχουν περάσει ήδη 3 λεπτά σε αυτό το game και έχουμε δει ήδη πώς τα lanes τελικά είναι κανονικά. Και τον Γιάνκος με τον Svenskeren να μάχονται. Ο Γιάνκος αποφεύγει το κοκκούν από τον Svenskeren, αλλά δεν είναι αρκετό. Κάνει και το flash για να μην φάει το stun από τη Syndra. Εδώ ο Γιάνκος έπαιξε οριακά ραπέλα από τον Svenskeren. Ο Overpo έχει μπει μέσα και κάνει πάρα πολύ damage. Άλλο ένα flash καίγεται και παραλίγο εδώ ο Lee Sin. Πολύ καλό το Sonic Wave από τον Γιάνκος, ο οποίος προσπάθησε να το πιάσει, δεν τα κατάφερε. Να δούμε, χάλασε το flash πάντως ο Svenskeren εκεί πέρα και πολύ καλά έκανε. Καθώς αν δεν το είχε χαλάσει, μάλλον θα βλέπαμε ένα γρήγορο first blood σε αυτό το παιχνίδι. Ένα first blood το οποίο δεν συνηθίζει η Ευρώπη να δίνει. Γρήγορα έχουμε action στον bottom, κάποιο χαράς μάλλον από τον Σέλαβερ και τον Vander πάνω στο Gandhi Panda, ο οποίος δεν θα δεχτεί την μπούμπλα εδώ πέρα. Ευτυχώς για εκείνον, δεν θέλουν να δεχτούν φτηνό χαρά στο bottom lane, καθώς δεν υπάρχει sustain ουσιαστικά από Morgana και Kog'Maw. Θέλει μεγάλη προσοχή. Από την άλλη μεριά, η Νάμι το προσφέρει αυτό με το heal το οποίο διαθέτει. Ενδιαφέρον σίγουρα έχει και το 1v1 στο top lane αυτό του Freddy με τον Zazu. Zazu ο οποίος είναι στον Gragas. Ο Freddy είναι σε αυτόν εδώ ακριβώς τον νεκροθάφτη, ο οποίος μόλις είδε μπροστά του την αλυσίνη. Είναι ευτυχώς που έβαλε το ward. Καλό map awareness από τον Freddy εδώ πέρα. Κατάλαβε πάνω κάτω πού θα βρισκόταν ο Γιάνκος και έπεσε μέσα. Πήγε, βάλε το ward του, τον είδε. Δεν υπήρξε κανένα απολύτως λοιπόν πρόβλημα για αυτόν τον Yorick. Svenskeren, ο οποίος τώρα μετά το action νωρίτερα στο B, στο mid, αναγκάζεται να κάνει αυτό το B να αγοράσει κάποια item. Είμαι πολύ περίεργος να δω ποιο build θα ακολουθήσει αυτή τη φορά η Elise. Έχουμε action με το κάνει πάντα. Είναι πάρα πολύ χαμηλά. Το binding οριακά θα κρατήσει ζωντανό
αυτόν τον Κόγμο. Σε Λαβέρ, ο οποίος κλειδώθηκε από τον Dark Bindings Morgana και δεν μπόρεσε να βρει κάποια έξτρα auto-attack. Πάρα πολύ σωστά. Αν δεν είχε πετύχει εδώ τον Binding Morgana, θα βλέπαμε ένα νεκρό κάτι πάντα. Για καλή του τύχη το πέτυχε. Πάρα πολύ καλός ο Enrady, το έχουμε ξαναπεί. Πιστεύω το individual skill αυτό του παίχνου είναι πολύ δυνατό. Εκεί βασίστηκε ουσιαστικά και η σωτηρία του συμπαίχτου. Έφυγε πίσω κατευθείαν αυτός ο Κόγμα, ο οποίος έχει μείνει ούτως ή άλλως πίσω στο farming. 38 για τον Lucian, 27. Ήδη μια διαφορά υπάρχει στο bot lane. Αυτό ευνοεί φυσικά την ομάδα που έχει τη διαφορά. Η Rocket είναι αυτή που βρίσκονται μπροστά, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι του χάρτη. Στο mid είναι λίγο μπροστά η Syndra, χωρίς να υπάρχουν τρέλες, αφού γνωρίζουμε ότι ο Fizz είναι ένας μίλι χαρακτήρας, έχει πάρα πολύ damage βέβαια, αλλά δεν πάβει να είναι μίλι, δεν πάβει να πρέπει να φτάσει μέχρι το wave για να μπορέσει να φαρμάρει. Ακριβώς αυτό που είπες, ό,τι διαφορές βλέπουμε στο CSing προς το παρόν, τις περιμένουμε, καθώς ο Kog'Maw είναι ένας πιο late game, θα πω εγώ, χαρακτήρας από τον Lucian. Ο Lucian είναι πάρα πολύ δυνατός στο early, γι' αυτό και προηγείται σε αυτό το bot lane έναντι του Kog'Maw. Όπως και στο mid, ακριβώς έτσι όπως είπες, ο Fizz είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος καλός κακός είναι mill. Ο Jayce δεν τον αφήνει να φαρμάρει τόσο εύκολα, καθώς ακριβώς αυτό κάνει πάρα πολύ χαρά όταν επιχειρεί ο Overpaw να πάρει κάποιο creep. Αλλά μετά τα 6 level τα πράγματα θα δυσκολέψουν για αυτή τη Syndra, καθώς όπως είπες νωρίτερα, δεν έχει κάποιο escape για να αποφύγει αυτό το ψάρι που μπορεί να τη πετάξει ο Overpaw. Απ' την άλλη, ο Vander εδώ θα βάλει ένα ward να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Ο Γιάνγκος βρίσκεται στο mid, να δούμε αν θα δοκιμάσει κάποιο gank. Αν και δεν νομίζω, καλά γουρταρισμένος εκεί ο Jayce. Έχει έρθει ο ultimate από τον Overpaw με τη μία. Ο Svenskeren εμφανίζεται στο lane και σταματάει αυτή την κίνηση flash από τον Overpaw για να φύγει μακριά από εδώ. Σταν τη Syndra και κάπως έτσι οι Rocket εδώ σταματούν τις όποιες βλέψεις είχαν για First Blood. Ήσταν flash εκεί πέρα από τον τον Overpow δεν το περίμενα, ίσως φοβήθηκε λίγο παραπάνω από όσο χρειαζόταν. Βέβαια, ο Svenskeren βρισκόταν και με την Elise. Για να δούμε όμως το Freddy τώρα που κινείται λίγο aggressive προς τον Zazus. Δεν θα κάνουν κάτι περαιτέρω εδώ πέρα οι top laner. Δύο top laner οι οποίοι ουσιαστικά μάρουν αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε τα δύο Dorans στο inventory του Zazus μαζί με λίγο health από το Ruby Crystal. Από την άλλη μεριά το Chalice of Harmony με τα 54 minion του Freddy μας δείχνει και πως εκείνος θέλει να φαρμάρει. Δεν έχει να κάνει και κάτι άλλο ουσιαστικά με αυτόν τον Yorick. Δεν μπορούν οι δύο παίχτες να σκοτώσουν ένα τον άλλον, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επομένως ουσιαστικά αυτό θα περιμένουμε να δούμε από τους δύο top laner, αφού και το gank που ίσως να ήθελε να κάνει ο Γιάνγκος αποσιωπήθηκε από ένα γρήγορο ward του Freddy 122. Νομίζω ότι τα πράγματα θα κυλήσουν ως έχουν σε αυτή την πάνω λωρίδα. Δράση θα έχουμε σίγουρα στο bot lane, ήδη έχουμε αρκετή δράση. Και στο mid που κινεί το Svenskeren αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ σωστά. Ο Svenskeren τώρα βρίσκεται στην βαθιά, μάλλον στην αντίπαλη ζούγκλα. Θέλει να κάνει αυτό το counter gank και τσέκαρε μόλις το ρε του Γιάνγκος. Δεν άφησε όμως κάποιο ward. Μάλλον δεν έχει κάποιο ward σε cooldown για να αφήσει. Αλλά περιμένει εκεί πέρα. Σέλαβερ και Vander μάλλον τον έχουν καταλάβει. Το αραχνάκι τώρα θα γνιχνεύσει το Σέλαβερ. Αλλά αναγκάζεται ο Svenskeren να τρέξει πίσω. Και έχουμε μια ωραία κίνηση από την SK Gaming που έχει στείλει την Morgana και τον Kog'Maw να κλείσουν τη μία είσοδο για την Nami και τον Lucian εκεί. Είδα να κλείνει και ο Svenskeren αλλά και ο Jayce. Ουσιαστικά δεν έγινε κάτι. Σιλαβέρ επιχειρεί κάποιο damage πάνω στον Candy Panda. Κάνει και το calling για να καθαρίσει το wave. Πάρα πολύ ωραίο το Aqua Prison στον N-Rated. Αποφεύγει με τον Dash Σιλαβέρ τον Dark Binding και το Trend φυσικά είναι υπέρ των Rocket για μία ακόμα φορά στο bot lane. Κάτι πάντα μετά από αυτό θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Βρίσκεται πάρα πολύ low. Τον έχουν φορσάρει σε ένα ακόμη recall. Αν δεν κάνει το recall, είναι επικίνδυνο ότι μπορεί να δεχτεί κάποιο dive. Νάτος ο Γιάνγκος αμέσως τρέχει μπροστά εκεί. Εκεί όμως βρίσκεται και ο Svenskeren. Ίσως δούμε κάποιο dive τώρα πριν τα 6 του Enrated. Γιατί μετά τα 6 του Enrated, κάπως δύσκολο να ταϊβάρει μια Morgana. Ακριβώς. Soul Shackle είναι η απάντηση στην οποία σίγουρα θα έχει κάτω από τον ίδιο στον πύργο αυτή η Morgana. Δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ταϊβάρουν απρόσεκτα όταν ο Enrated χτυπήσει το level 6. Αυτή τη στιγμή όμως είναι ακόμα level 5. Ο Γιάνγκος είναι εκεί, τον ανακαλύπτουν επί τόπου. Είναι και ο Svenskeren κοντά βέβαια με την Elise για να βοηθήσει. Svenskeren ο οποίος μέχρι στιγμής έχει παίξει αρκετά έξυπνα. Δεν έχει καταφέρει να κάνει κάτι, όμως βρίσκεται πάντα εκεί όταν και ο Γιάνγκος είναι εκεί. Πάρα πολύ σωστά. Ο Σέλαβερ ίσως θα πρέπει να ξανασκεφτεί αν θέλει να έχει συνέχεια αποσαρισμένο αυτό το bot lane, καθώς ο Fizz έχει το teleport, μπορεί να βοηθήσει κάπως την ομάδα του, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει εκεί που βρίσκεται το lane αυτή τη στιγμή. Αν ο Σέλαβερ επιλέξει να αφήσει το wave να κινηθεί λίγο προς το δικό του tower, τότε μπορεί να αξιοποιήσει το teleport του Overpaw, να βρεθεί στο bot lane και ίσως να ψάξει κάποιο double kill. Γιατί όχι. Πάντως 10 λεπτά στο παιχνίδι και kill δεν έχουμε δει.
Έχουμε δει κάποιες προσπάθειες, αλλά όπως είναι αναμενόμενο, οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ προσεκτικές. 0-0 λοιπόν ακόμα αυτό το σκορ και φυσικά στο Gold μια πολύ μικρή διαφορά υπέρ της SK Gaming, η οποία βασίζεται στο πολύ καλό farming. Πάρα πολύ σωστά και θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη διαφορά αν δεν είχε τόσο μεγάλο πρόβλημα ο Candy Panda στο bot lane. Τώρα πρόβλημα έχει ο Ζάζος που δέχεται κάποιο χαράς, αλλά όπως είπες νωρίτερα δεν μπορεί ο Freddy να το σκοτώσει με κάποιο τρόπο. Δυστυχώς δεν έχει κάποιο burst skill. Τώρα το ψάρι είναι up για τον Overpow, ίσως ψάξει να βρει την Citrus. Βεσκέριν για άλλη μια φορά βρίσκεται στο mid, θα πετύχει το ψάρι. Ο Overpow Γιάνκος θα πιάσει το Sonic Wave πάρα πολύ χαμηλά. Ο Chase και μάλλον θα πεθάνει. Burst blast! Τρομερό! Μπαίνει μέσα και ο Svenskeren απαντάει και αυτός με τη σειρά του. Έχουμε το 1-1 άμεση απάντηση Svenskeren λοιπόν. Τελικά το kill πέρασε βέβαια στη Σύντρα. Τρομερό το 1-1 που συνέβη. Ο Svenskeren για άλλη μια φορά βρισκόταν εκεί, για άλλη μια φορά κατάφερε να βγάλει αυτό το counter-cut. Overpow τώρα θα κινηθεί aggressive μπρος στον Svenskeren, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά στον πύργο. Και οι δύο jungler πάντως αυτή τη στιγμή έχουν δείξει εκπληκτικό πρόσωπο. Όπου βρίσκεται ο ένας, βρίσκεται και ο άλλος συνέχεια. Και μπαίνει τώρα ο Overpow για μια ακόμα φορά. Svenskeren είναι το θύμα του από ό,τι φαίνεται. Svenskeren ο οποίος δέχεται πάρα πολύ ζημιά από αυτόν τον Freeze. Υπάρχει βέβαια και διαφορά στα level που είναι πολύ σημαντική, ειδικά όταν απέναντί σου έχει ένα τέτοιο χαρακτήρα, έναν AP Burst Champion σαν τον Fizz, ο οποίος μπορεί να σου χαμηλώσει πάρα πολύ γρήγορα τη ζωή. Παρόλο το First Blood που πέρασε στη Rocket, το mid matchup ίσως πήγε υπέρ της Syndra σε αυτό το σημείο, καθώς αυτή βγήκε κερδισμένη με ένα kill. Απ' την άλλη, ο Fizz δεν πήρε κάτι παραπάνω εκτός από ένα assist και βρίσκεται και πίσω 25 περίπου κρυπάκια. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έχει ένα λίγο πιο δύσκολο έργο. Πρέπει να πετυχαίνει αυτά τα ψάρια, αν θέλει να σκοτώνει ένα βίνα τη Syndra. Τα πετυχαίνει πάντως μέχρι στιγμής πάρα πολύ καλά. Ήταν εκείνος ο οποίος κατάφερε να πάρει το First Blood. Παρ' όλα αυτά, το Ignite και το πολύ DPS το οποίο προσέφερε η Syndra ήταν αρκετό για να γίνει το 1-1, το οποίο μεταφράστηκε σε ένα Athens and Holy Grail, το οποίο θα δώσει βέβαια καλύτερο survivability στη Syndra. Μια Syndra που χρειάζεται το γρήγορο Magic Resistance, καθώς ο Fizz ευτυχώς κιόλας για εκείνη δεν έγινε κάτοχο skill, επομένως δεν έχει ξεφύγει σε damage. Πάρα πολύ σωστά. Ένα Thinz το οποίο έχει δεχτεί κάποιο nerf, η αλήθεια είναι. Καθώς η Riot ξέρουμε ότι νερφάρει όποιο αντικείμενο γίνεται overused, δηλαδή χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις από όλους. Έτσι έγινε και με τον Bloodthirster, αν θυμάμαι καλά. Να δούμε. Μπαίνει ο Σελαβέρ πάνω στον Candy Panda για μια ακόμα φορά και ρίχνει το calling από πίσω. Ο Inrated τον δακάρει για το συμπαίχτη του. Δεν προλαβαίνει ο Vander να βοηθήσει κάπως με κάποιο Aqua Prison ή κάποιο Ultimate εκεί. Και σταματάει εδώ αυτή η κίνηση, ενώ ίσως έχουμε action τώρα στην περιοχή του μπλε. Ο Γιάνκος πάει για να δώσει τον μπλε buff στον Fizz, όμως τον περιμένει μια έκπληση εκεί. Svenskeren το έχει ήδη αρχίσει και το παίρνει με αυτό το Smite Q. Πάρα πολύ damage βγάζει Ελίση. Να το ulti από την άμυ πάνω στον Enraider για να δούμε αν μπορεί να γλιτώσει. Κάνετε το flash επιθετικά, ο Σελαβέρ το heal είναι αρκετό όμως. Candy Panda γυρνάει damage πάνω του. Άλλη μια φορά οι Rocket δεν βρίσκουν τον δρόμο για το kill. Μπορεί να γουέσταρε κάποιο flash εδώ πέρα ESK Gaming, αλλά πιστεύω ότι αυτό που έγινε είναι υπέρ του, καθώς ο Candy Panda δεν βρίσκεται low για μια φορά σε αυτό το landing phase. Πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορέσει να συνεχίσει να φαρμάρει αν ήταν αυτός που είχε δεχτεί το χαράσει το ψάρι και άμεσα φλάσσα από το Jessis. Αν δεχόταν εκεί πέρα το ψάρι, τα πράγματα θα ήταν άσχημα μάλλον για το mid laner των SK. Αυτό που ήθελα να πω είναι πως εφόσον βρίσκεται σε υψηλά HP αυτή τη στιγμή, ο Candy Panda μπορεί να βρίσκεται χωρίς mana, αλλά σίγουρα μπορεί να φαρμάρει. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ισοφαρίσει σε creepscore τον Lucian. Βρίσκεται αρκετά μπροστά για το λεπτό που βρισκόμαστε, η αλήθεια είναι. Βρίσκεται μπροστά, δεν έχει πάρει βέβαια κανένας από τους δύο παίκτες κάποιο kill και αυτό είναι ουσιαστικά που θα αυξήσει τη διαφορά. Το καλό για την SK Gaming είναι πως οι Rocket δεν έχουν καταφέρει να βρουν κάποιο kill στο bottom lane, το οποίο ίσως και να το είχαν σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά το πολύ καλό παίξιμο από πλευράς N-Rated νομίζω έχει δώσει τη λύση για αυτό το bot lane. Επομένως το 1-1 θα παραμείνει και ίσως έχουμε εδώ κάποια προσπάθεια με την Rocket να μπαίνει στην αντίπαλη ζούγκλα ψάχνοντας τον μπλε buff, τον μπλε buff το οποίο κρύβεται πολύ όμορφα μέσα στο boost. Το έχουν παίξει πολύ έξυπνα εδώ οι SK. Ένα μπλε buff το οποίο στέρισε ο Svenskeren από τους Rocket νωρίτερα. Σίγουρα οι Rocket θέλουν να πάρουν κάποια εκδίκηση, αλλά όλοι οι SK βρισκόντουσαν εκεί. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να αφήσουν την Syndra. Το Jessis λοιπόν χωρίς αυτό το μπλε buff και μόλις τώρα το πήρε, ξαναεπιστρέφει στο mid για να αντιμετωπίσει τον Overpow. Ένας Overpow ο οποίος βρίσκεται χωρίς μπλε buff, αν δεν κάνω λάθος αυτή τη στιγμή, αλλά δεν του στοιχίζει και πολύ. Είναι από τους χαρακτήρες που ζουν και χωρίς το μπλε, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Syndra έχει το δικό της. Το ίδιο ισχύει και για τον jungler της SK Gaming. Δύο μπλε buff πάνω τους. Να δούμε πώς αυτό το στυλ από τον blue buff πώς θα βοηθήσει την SK σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού.
Μια SK η οποία φοκουσάρει περισσότερο από ό,τι όλα δείχνουν στο mid lane. Εκεί κινείται για μία ακόμα φορά και ο Sven Skeren με τα δύο του buff μέσα στη ζούγκλα του Γιάνκος. Γιάνκος βρίσκεται μόνο με το κόκκινο στην κατοχή του και βλέπει τον Sven Skeren να μπαίνει πολύ επιθετικά. Ξυγκλίνει από την άλλη μεριά overpower. Μπορεί να κάνει το ultimate και θα το κάνει. Πρέπει να κάνει το rappel εδώ ο Sven Skeren. Φεύγει στον αέρα. Γιάνκος γίνεται ο στόχος. Κουτάει με το safeguard πίσω στον overpower. Θέλουν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και το κάνουμε το Σελαβέρ επιτέλους να παίρνει ένα kill. Κλείνουν σαν δαγκάνα οι Rocket και γυρνούν το fight υπέρ τους. Τζέσις ο επόμενος ο οποίος έχει πρόβλημα και σίγουρα overpower θα βουτήξει κατά πάνω του. Τζέσις δέχεται και το slow, δεν μπορεί να γλιτώσει, κυνηγάει και Vander και Σέλαβερ. Σε ποιον θα πάει το kill είναι το θέμα. Overpower λοιπόν, ένα ακόμα kill για τη Rocket. 1-0-2. Στο 1-0-2 βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Overpow, ο οποίος κινείται πάρα πολύ ζωηρά σε όλο το map. Ζωηρά κινήθηκε επίσης στο bot lane τον Rocket. Αυτή τη φορά βρέθηκε στο mid. Τώρα μάλλον θα δούμε κάποια ανταλλαγή turrets, καθώς ο Candy Panda με τον Enraid θα ρίξουν τώρα το bot lane τον Rocket, ενώ από την άλλη Sellaver και Vander θέλουν να απαντήσουν με αυτό το mid tower και μάλλον θα το κάνουν, καθώς δεν βρίσκεται κανείς κοντά. Δεν βρίσκεται κανείς κοντά και όσο και αν τρέχει αυτός ο Sven Skeren σίγουρα δεν προλαβαίνει ένα mid tower το οποίο στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι πολύ πιο σημαντικό από το αντίστοιχο στο bot lane το οποίο έχασαν οι Rocket. Μια Rocket που μπαίνει πάρα πολύ δυναμικά ενάντια στις προβλέψεις τις δικές μας αλλά και του κόσμου. Αν και εγώ είπα θα πάρω τη Rocket στην αρχή, οπότε φαίνεται σαν να βγει ένα προπρόσωπο από αυτή την απόδοση. Να δούμε τώρα και ένα κάπως επιθετικό και risky call από πλευράς Rocket, καθώς γνωρίζουν ότι οι SK προέρχονται από recall, θα έρθουν δηλαδή γεμάτοι σε αυτό το Drake. Αν προλάβουν φυσικά, γιατί ο Δράκος πέφτει πάρα πολύ γρήγορα, πέφτει τόσο γρήγορα που δεν προλαβαίνει καν ο Sven Skeren να το δει. Και Drake λοιπόν στα χέρια της Rocket. 23,8 kappa gold. Βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι Rocket, ενώ από την άλλη SK βρίσκονται στο 22,8. Αυτά τα kills και ο Δράκος πέρασαν στη Rocket, τους έδωσαν τη διαφορά που ίσως χρειαζόταν. Και τώρα οι SK είναι αυτοί που πουσάρουν όμως αυτό το mid turret και μάλλον θα το ανταλλάξουν για άλλη μια φορά, μάλλον θα το κερδίσουν. Ενώ έχουμε teleport στο top lane, ο Gragas θέλει να υπερασπιστεί το top turret. Είναι το μόνο lane που δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα. Αν θυμάσαι, ο Γιάνκος προσπάθησε να βγάλει κάποιο gank. Ταυτόχρονα ο Freddy έβαλε το ward και από εκεί και πέρα δεν υπήρξε τίποτα άλλο από action σε αυτό το top lane. Πολύ farm. Πολύ farm, νομίζω το σχολιάσαμε, είναι απόλυτα φυσιολογικό. 22 farm, 22 minion χωρίζουν τους δύο top laner μέχρι στιγμής. Παρ' όλα αυτά, ο Gragas φαίνεται να έχει ολοκληρώσει πιο δυνατό αντικείμενο, αλλά σίγουρα έχει λιγότερα λεφτά στην κατοχή του. Ενώ από την άλλη μεριά, ο Freddy χτίζει λίγο πιο all around, προετοιμάζεται για αυτό που θα επακολουθήσει με Gragas και Fizz στο ίδιο setup. Σίγουρα το ability power damage είναι αυτό που θα πρέπει να προσέξουν οι SK και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε τόσο Magic Resistance χτισμένο στο inventory του Yorick. Πάρα πολύ σωστά. Απ' την άλλη όμως και οι SK έχουν πάρα πολύ Magic Damage με τη σειρά τους. Ο Sellaver θα πιαστεί από το Dark Biting. Stun απ' την... Πάρα πολύ το damage, δεν προλάβες καν. Instant το kill ήταν αυτό που έλεγες ακριβώς, τα chain crowd control, δηλαδή τα λυσιδωτά stun, οι snare, ό,τι έχουν τέλος πάντων. Είδαμε λοιπόν να πιάνει οριακά στην κόψη ο Enraided αυτό το dark binding, ο Jessis δεν το σκέφτηκε καθόλου, ακολούθησε με τη μία με το δικό του stun και ένα flash ακόμα για να διαλύσουν τον καημένο το Sellaver που πιάστηκε λίγο εκτός θέσης. Και όλα αυτά οδηγούν σε ένα sieging της SK Gaming στο δεύτερο tower των Rocket στο mid. Πάρα πολύ low αυτή τη στιγμή ο Γιάνκος. Δεν νομίζω να βρουν τρόπο οι Rocket να κρατήσουν αυτό το tower. Δεν έχουν clear wave. Άλλο ένα dark binding το οποίο θα αποφύγει αυτή τη φορά ο Overpow και κάτω ένα ακόμη tower για την SK. 1-3 στα tower. 1-3, πολύ δυναμική η SK σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Αλλά αυτό που είναι βασικό, βλέπουμε μια πολύ συγκροτημένη για μία ακόμα φορά SK Gaming που γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν μέσα στο Summoner Rift. Βρέθηκαν λίγο πίσω, αλλά δεν άφησαν τη Rocket σε καμία περίπτωση να πάρει τα ενία του παιχνιδιού. Για να δούμε αν θα μπορέσουν τώρα με τον Enraided, ο οποίος γίνεται ο στόχος του Overpow. Έχει έρθει από την άλλη μεριά. Calling από πίσω, Ζάζους μέσα κάτω. Sven Skeren, Overpow παίρνει το kill. Τον σηκώνει σαν φάντασμα αυτό ο Γιώργο για να του καθυστερήσει. Παρ' όλα αυτά θα του καθυστερήσει. Κατάφερε λοιπόν αυτό το ulti του Yorick να καθυστερήσει τους Rocket, οι οποίοι προσπάθησαν να περάσουν στην αντεπίθεση. Να δούμε αν θα καταφέρουν να πάρουν αυτό το top tower. Βρίσκονται εκεί οι SK. Ο Enraided είναι βέβαια πάρα πολύ χαμηλά και βρίσκονται 4 ή 5 άτομα. Μάλλον 5 άτομα της Rocket σε αυτό το top tower και θα το αφήσουν οι SK. Ανήμποροι τρέχουν πίσω. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Την ίδια στιγμή, το μόνο θετικό για την SK Gaming είναι αυτός ο κόγκμα στο bot lane, ο οποίος φαρμάρει ανενόχλητος, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για το composition της SK Gaming, αν και πρέπει να προσέξουν πολύ σοβαρά τα one shot, γιατί με Gragas
αυτό το explosive cask μαζί με το calling του Σελαβέρ, αλλά και τον Fizz και τον Γιάνκος, ο οποίος μπορεί να μπει μέσα, το Burst, το Single Target Damage και το, σε γενικές γραμμές το Burst που έχουν οι Rocket, είναι αδιανόητο. Πραγματικά μπορούν να διαλέξουν ακόμα και δύο στόχους οι οποίοι θα διαλυθούν πριν καλά-καλά παίξουν. Για να δούμε εδώ αν θα μπορέσουν να κάνουν κάτι οι Rocket που ξεκινούν με αυτό το wave. Πολύ ωραία, Svenskeren, για μία ακόμα φορά γίνεται στόχος του Overpower. Ένα hit ακόμα με την 3 να μένει τελικά. Ο Γιάνκος θα το σνάιπάρει. 5-2 στα kill και συνεχίζουν τώρα με τον Freddy. Αυτός είναι ο επόμενος του στόχος. Ένας Γιώρικ ο οποίος είναι αρκετά τάγκη, αλλά να δούμε από πόσα άτομα αντέχει το DPS. Θα σταματήσουν οι Rocket, δεν γίνονται greedy, παίρνουν αυτό που θέλουν και φεύγουν από την αντίπαλη ζούγκλα. Πάρα πολύ σωστά. Όντως πάρα πολύ τάγκη ο Freddy, όπως σχολίασες και νωρίτερα. Έχτισε ακριβώς τα αντικείμενα που χρειαζόταν για να αντέχει το μαγικό DPS που βγάζουν. Οι Rocket, Fizz λοιπόν και Zazus δεν κατάφεραν να σκοτώσουν τον Γιώρικ. Απ' την άλλη, έχουν αφήσει πάρα πολύ μόνο του, όπως είπες νωρίτερα, τον Κάντι Πάντα, ο οποίος φαρμάρει συνεχώς. Δεν πρέπει να έχει κάνει participate ούτε ένα teamfight μέχρι στιγμής, αλλά αυτό πρέπει να το δείξει σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα, καθώς πρέπει να έχει χτίσει τα αντικείμενα που χρειάζεται για να βοηθήσει τον DPS των SK. Ακριβώς δεν χρειάζεται αυτός ο Kog'Maw να μπει στο fight μέχρι στιγμής. Βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό, είναι αρκετά νωρίς για έναν Kog'Maw. Και ειδικά απέναντι σε ένα τέτοιο composition κινδυνεύει, και γι' αυτό το λόγο επιλέγει για ένα Trinity Force να δώσει λίγα παραπάνω hit points στον εαυτό του. Δεν ρασάρει το Blade of the Ruined King. Θέλει και το movement speed για να τρέχει και να μπορέσει να αποφύγει κάποια από τα skill shot που ίσως το εξαπολύσουν οι αντιπαλοί του. Και φυσικά να ανοίξει την απόσταση από τον Overpower και τον Γιάνκος που έχουν τρομερό gap closer. Αυτό ακριβώς γι' αυτό το λόγο επέλεξε το Trinity Force. Του δίνει αυτό το λίγο παραπάνω HP. Μπορεί να του δίνει και κάποιο burst με το σύν, αλλά πάντα απ' όλα του δίνει το movement speed που χρειάζεται για να φύγει μακριά από Zazus, Γιάνκος και Overpower. Καθώς, όπως είπε νωρίτερα, το burst που μπορούν να βγάλουν αυτοί οι χαρακτήρες είναι εκπληκτικό και σίγουρα ένας κακομοίρης Kog'Maw δεν θέλει να βρεθεί στη μέση όλων αυτών των πραγμάτων. Παρ' όλα αυτά, αν καταφέρουν κάπως οι SK Gaming να επιβιώσουν από το βαρύ damage το οποίο θα εξαπολύσουν οι Rocket, αν δεν πεθάνει αυτός ο Kog'Maw, αν δεν πεθάνει η Syndra νωρίς, μπορούν να κάνουν ένα fight υπέρ τους. Πάντως νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Rocket είναι μπροστά όσον αφορά το 5 εναντίον 5 team fight. Πάρα πολύ σωστά, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει τζονάρει, όπως είπα νωρίτερα, ο Candy Panda. Δεν έχει κάνει τίποτα μέσα στο game προς το παρόν. Τώρα ήρθε η ώρα ίσως να κάνει κάτι. Όχι, το safeguard είναι ικανό για τον Γιάνκος να τον φέρει στην ασφάλεια. Πέρα από το μεγάλο burst που προσφέρει το setup των Rocket, προσφέρει και απίστευτο mobility. Αν δείτε τα pick τους, Gragas, Lee Sin, Fizz, Lucian, όλοι εκτός από την Nami έχουν κάποιο gap closer. Και αν δεν έχουν gap closer, υπάρχει Nami που έχει πάρα πολύ σεσέ. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν εύκολα να κάνουν το disengage αν βρεθούν σε κακή μοίρα εδώ πέρα από τους SK. Οι SK οι οποίοι έχουν αρχίσει το δράκο τώρα. Γιάνκος θα πλησιάσει και μάλλον θα δούμε action. Ένας Γιάνκος ο οποίος είναι αρκετά κοντά και θέλει να φτάσει μέχρι τον δράκο, τον αρπάζουν όλοι μαζί. Δεν μπορεί να γλιτώσει. Καταφέρνει και γλιτώνει με το Ignite να τον καίει. Το potion φαίνεται να είναι αρκετό και φεύγει ζωντανός. Σίγουρα θα χάσουν εδώ οι Rocket το δράκο. Ευτυχώς δεν έχασαν και αυτό το Γιάνκος. Έπαιξαν λίγο ασυγχρόνιστα, έχω να πω εδώ πέρα, τα snare τους οι SK. Με το που έπιασε, με το που χτύπησε πάνω στον Γιάνκος το Dark Binding, απευθείας έφυγε το κοκκούν. Αυτό έκανε τα stun να διαρκέσουν ουσιαστικά λιγότερο. Αυτό καθώς έπεσαν και τα δύο μαζί, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ενέργησαν στο 100% τους. Αυτό το 1,5 sec, το 1 sec ήταν που χρειάστηκε ο Γιάνκος για να χρησιμοποιήσει το safeguard και να φύγει μακριά. Απέφυγε όμως και όλα τα living artillery από τον Candy Panda, ο οποίος πρέπει να βρει σιγά σιγά ρυθμό, πρέπει κάτι να κάνει για να βοηθήσει αυτό το game. Αλλά είμαι σίγουρος πως ένα ενδικάρι της κλάσης του θα βρει τρόπο να ξαναμπεί μέσα στο game. Πολύ σωστά. Ο Candy Panda, ο οποίος είχε την ευκαιρία εδώ με τα Living Artillery να καταφέρει να καθαρίσει τον Γιάνκος και να προσφέρει ένα kill στον εαυτό του, δεν τα κατάφερε. Θα μείνει στα 195 minion. Έφτασε τουλάχιστον τον αντίπαλό του. Έπιασε αυτό το Σιλαβέρ που είχε δημιουργήσει μια διαφορά της τάξης των 20 minion. Πλέον λοιπόν τα πράγματα είναι even. Βέβαια, ο Σιλαβέρ έχει καταφέρει να πάρει αυτό το ένα kill και δύο assist. Πράγμα που τον έχει βοηθήσει στο να ολοκληρώσει τα Berserker σαν μπότε, το Humus Ghostblade και το Blade of the Ruined King. Ένα build που βλέπουμε συνεχόμενα πλέον στον Lucian, αυτό το movement speed που σου δίνει το Yomus και το Blade of the Ruin King, κάνουν το cooling ένα πάρα πολύ, το culling, ένα πάρα πολύ δυνατό skill. Σε συνδυασμό με το movement speed που παίρνει ο Lucian, μπορεί να βγάλει πάρα πολύ damage με αυτό το ultimate. Να δούμε αν θα τον αφήσουν όμως οι SK να το κάνει αυτό. Μία μόδα την οποία ουσιαστικά έφερε ο Reckless με τα δικά του build, επιλέγοντας να παίζει με Phantom Dancer για να δώσει attack speed και να βοηθήσει στο ultimate να κάνει ακόμα περισσότερα hit. Κάτι το οποίο εξελίχθηκε με το Blade και τώρα το Humus Ghost Blade.
και τα δύο Blades λοιπόν στο inventory του Silver. Ένα Silver ο οποίος έχει παίξει πολύ καλά μέχρι στιγμής. Νομίζω το σκορ δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Σίγουρα θα μπορούσε να είναι και καλύτερα, αλλά όπως γνωρίζουμε το σκορ δεν πολύ μετράει. 2-14 είναι το farm και πάλι μπροστά στη μάχη του farm ο Silver. Πολύ ενδιαφέρον. Όσο και αν φαρμάρει μόνο στο Candy Panda, φαίνεται ότι ο Silver θα μένει για πάντα μπροστά στην μάχη των δύο Ιντικάρι. Παρ' όλα αυτά, οι SK έχουν καταφέρει και έχουν φαρμάρει σε γενικές γραμμές πολύ καλύτερα. Αν δούμε και πιο συγκεκριμένα, ο Yorick βρίσκεται 35 minions μπροστά. Έχουμε engage από τον Overpass στο bottom lane με τον Freddy να έχει ήδη ανοίξει την ulti στον εαυτό του, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι ετοιμάζεται να πεθάνει. Με flash θα αποφύγει το τεράστιο κύμα που έστειλε η Νάμι. Θα μείνει λοιπόν ζωντανός. Ένα flash κερδισμένη η SK, η Rocket, συγγνώμη, από αυτή την κατάσταση. Freddy, ο οποίος κατάφερε να μην πεθάνει, ίσως δεν χρειαζόταν καν να φλασάρει εκεί πέρα. Είδατε πόσο tanky είναι, έκανε 1v1 με τον Fizz, ο οποίος Fizz βρίσκεται στο 2-0-3 και στα 190 κρυπάκια. Έχει και τον Deathfire, έχει και το Lich Bane. Παρ' όλα αυτά, το damage του δεν ήταν αρκετό για να σκοτώσει αυτό το θηρίο που λέγεται Freddy, ένα 2-3 αυτή τη στιγμή. Ακριβώς δεν είναι αρκετό για να σκοτώσει τον Yorick. Σίγουρα είναι αρκετό για να σκοτώσει είτε τον Jessis με την Syndra, είτε τον Candy Panda με τον Kog'Maw. Και αυτό είναι που φοβούνται οι SK Gaming, οι οποίοι κρατούν πάρα πολύ καλά το αντίπαλο composition. Καθώς όσο περνάει ο χρόνος, όσο καταφέρνουν και βάζουν Magic Resistance στο μενού τους, οι SK Gaming βγαίνουν όλο και πιο δυνατοί. Σίγουρα θα κυνηγήσουν να πάει το παιχνίδι όσο πιο late μπορούν απέναντι σε αυτό το κόμπο που έχουν να αντιμετωπίσουν. Νομίζω ότι το scaling είναι υπέρ τους και αυτό θα θέλουν να κάνουν. Και από ό,τι βλέπουμε, ενώ θα περιμέναμε την Rocket παίρνοντας τον πρώτο λόγο σε αρκετά σημεία του παιχνιδιού να πιέσει, να έχει πιέσει ήδη πολύ την SK Gaming, βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. 3-3 στους πύργους. Η μόνη διαφορά η οποία φαίνεται στα νούμερα είναι αυτό το 5-2 στα kills, τα οποία όμως δεν κάνουν καμία διαφορά στο gold. 39.000 φαρμαρισμένο gold πάνω κάτω και για τις δύο ομάδες. 39K λοιπόν, πάρα πολύ σωστά. Να δούμε, θέλω να δω λίγο action, θέλω να δω κάποια κίνηση, καθώς ό,τι βλέπουμε, ό,τι κίνηση βλέπουμε γυρνάει γύρω από τα objectives. Τώρα Γιάνγκος θα προσπαθήσει να βγάλει αυτό το ping board. Βεσκένεν και Enrated βρίσκονται εκεί πέρα. Έχει μπανσίζ ο Γιάνγκος, γι' αυτό δεν χρησιμοποιούν κάποιο κοκκούν ή κάποιο snare εκεί πέρα. Καθώς και να το πετύχει, να τα πήγαινε άχρηστο. Και πάρα πολύ καλή σκέψη μπορώ να πω εδώ πέρα. Το μπανσίζ, ειδικά από τον Γιάνγκος, ο οποίος βρίσκεται συνεχόμενα μέσα σε όλους τους skate. Καλύτερο από ένα αντικείμενο το οποίο θα διώξει στην ουσία ένα snare από πάνω του. Θέλουν δύο snare λοιπόν για να καταφέρουν να τον κρατήσουν ακίνητο. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει focus αυτός ο Λυσίν, δεν μπορούν να ξοδέψουν πάρα πολλά spell πάνω του. Έρχεται και ένα Edge of the Legion αυτή τη στιγμή από τον Svenskeren, κάτι το οποίο περίμενα να δω πάρα πολύ. Θέλουν Magic Resistance όσο τίποτα άλλο σε αυτό το παιχνίδι και αυτό το Edges μπορεί να το προσφέρει. Ένα Edges το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, βίες του Magic Damage που υπάρχει σε αυτό το παιχνίδι. Να δούμε τώρα, βρίσκονται μαζεμένοι οι SK, δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν, μάλλον θα κάνουν το 1-0, το 4-0-1. Θέλουν να στείλουν 4 άτομα στο top και τον Yorick Splitpus στο bot. Τελικά δεν θα το κάνουν καθώς τους πιέζουν εκεί πέρα οι Rocket. Ίσως δούμε άλλο 1v1. Ίσως ήθελαν απλά να καθαρίσουν όσα περισσότερα wards μπορούν γύρω από την περιοχή του Βαρόνου, αφού ουσιαστικά οι SK Gaming αυτή τη στιγμή δεν έχουν vision στον χάρτη. Μόλις άφησαν μερικά wards όλοι μαζί και γι' αυτό έγινε αυτή η κίνηση στην πάνω περιοχή. Βλέπουμε ότι οι Rocket έχουν τοποθετήσει σε πολύ ενδιαφέροντα σημεία. Τα wards βλέπουν λίγο και την αντιπαλή ζούγκλα, βλέπουν τα major objectives και αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο στο παιχνίδι τους. Σίγουρα πάντως ο Jessis βλέπει το damage που βγάζει Overpo, γι' αυτό κατέληξε στο Zonian σαν δεύτερο item. Ένα Zonian το οποίο στην κυριολεξία θα χρησιμοποιηθεί για να χρηστέψει το ψάρι του Fizz, να μην βγάλει καθόλου damage. Και αν αυτό γίνει, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα από εκεί και πέρα να ζήσει ο Jessis. Και άμα ζήσει, ξέρεις τι burst μπορεί να βγάλει στην αντίπαλη ομάδα. Ακριβώς, όσο περισσότερο ζει, τόσο πιο εύκολα θα αναποθέσει κάτω τις μπάλες του για να τις πετάξει όλες μαζί πάνω σε ένα target και να βγάλει άπειρο damage. SK λοιπόν και Rocket, οι δύο ομάδες βρίσκονται απέναντι αυτή τη στιγμή και πάλι για τον Δράκο. Και όπως είπες ακριβώς, ο Overpower θα βουτήξει πάνω στο Freddy με το ulti. Λοιπόν, πάρα πολύ damage. Πρέπει να έρθουν να τον βοηθήσουν οι υπόλοιποι SK. Βλέπουμε ότι ο Freddy είναι χαμηλά, είναι και ο Overpower όμως χαμηλά. Για να δούμε αν θα μπορέσει να γλιτώσει. Κάνει το flash και τον παίρνει ο Freddy. Πολύ ωραία κίνηση από τον Freddy. Νικάει αυτό το Fizz το 1v1. Οι Rocket τώρα θα κυνηγήσουν τους υπόλοιπους SK. Μάλλον οι SK θα κυνηγήσουν τους υπόλοιπους Rocket. Γιάνγκος μακριά
στην ασφάλεια. Υπάρχει ο Dracosap, είναι 4 αυτή τη στιγμή οι Rocket Case και σίγουρα θέλουν να το εκμεταλλευτούν αυτό, σίγουρα θέλουν να πάρουν αυτό το Draco και ήδη ο Κάντι Πάτα τον έχει αρχίσει. Να δούμε αν οι Rocket μπορούν κάτι να κάνουν. Όχι, δεν μπορούν. Γιάνγκος είναι πάρα πολύ μακριά. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ξέρουν πως αυτός ο Draco είναι καταδικασμένος. Θα περάσει και αυτό στην SK Gaming και θα αυξήσει τη διαφορά στο 1,3 Kappa Gold. Η οποία είναι ουσιαστικά η μοναδική διαφορά που έχουμε δει από αυτές τις δύο ομάδες σε αυτά τα 30 λεπτά παιχνιδιού. Πρώτη φορά μία ομάδα λοιπόν βγαίνει μπροστά έστω και 1000 gold. 1000 gold τα οποία όμως δεν έχουν καμία πρακτική σημασία στο 30 λεπτό το οποίο βρισκόμαστε. Αυτό που μετράει όμως είναι μία νίκη της SK Gaming στο χάρτη. Κατάφερε να διώξει μακριά τη Rocket από το objective χωρίς να χρειαστεί καν να παίξει ένα 5v5. Και αυτή τη στιγμή σίγουρα θέλει να διώξει μαζί με την Rocket και το Vision το οποίο είχε τόση ώρα αυτή η ομάδα. Οι SK λοιπόν που πρέπει να απλώσουν και αυτοί με τη σειρά τους τα Word στο χάρτη για να βλέπουν να έχουν επιλογές, γιατί μέχρι πριν από λίγο πραγματικά δεν έβλεπαν τίποτα. Άμα παρατηρήσουμε προσεκτικά το μήνυμα, δες πόσο καλά ήταν προετοιμασμένοι οι Rocket για ένα Dragon Fight, πόσο καλά είχαν wardάρει αυτή την περιοχή. Όμως ένα μικρό λάθος εκεί πέρα του Over, που όχι λάθος, μάλλον μια κακή εκτίμηση που έκανε. Νομίζω ότι μπορεί να σκοτώσει τον Freddy 1-2-3, 1-1, δεν τα κατάφερε, πέθανε. Και μαζί με αυτόν πέθαναν και οι ελπίδες που είχαν οι Rocket για τον Draco. Και όλα αυτά τα words που βλέπετε κάτω δεξιά στην οθόνη σας πήγαν στράφη. Και είναι αρκετά, για να λέμε για την αλήθεια. Είχαν φοκουσάρει αρκετά σε αυτό το Drake. Ένα Drake που για μία ακόμη φορά δεν κατάφερε να πάρουν. Ένα Drake το οποίο έφερε μπροστά την SK Gaming. Για να δούμε λοιπόν αν οι SK θα μπορέσουν σιγά σιγά να πάρουν το έδαφος το οποίο τους αρμόζει αυτό το παιχνίδι. Ή αν θα πέσουν στην παγίδα της Rocket, αν θα δεχτούν όλο αυτό το DPS μαζεμένο. Γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο, νομίζω θα είναι δύσκολα τα πράγματα κατά κάρι από πλευράς SK Gaming. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, η Rocket έπρεπε να έχει βρει τα πατήματά της αρκετά πιο μπροστά στο παιχνίδι, καθώς κακά τα ψέματα άρχισε σχετικά με ένα προβάδισμα έναντι των SK. Οι SK όμως στάθηκαν στο ύψος τους, τους σταμάτησαν τα λάθη και από εκεί και πέρα εκμεταλλεύονται τα μικρά λάθη των Rocket, όπως αυτό προηγουμένως του Overpower, που όχι μόνο κόστησε ένα kill στους Rocket, αλλά έναν Draco. Για να δούμε αν αυτή τη φορά με τη βοήθεια του Γιάνγκος θα καταφέρει να σκοτώσει τον Φρέντι. Από ό,τι φαίνεται, καραδοκούν και οι δύο παίχτες και θα βγουν κατά πάνω του. Πάρα πολύ ωραία με τον Τεφάρι και το Ultimate. Έχει μπει μέσα και ο Γιάνγκος εκεί. Ο Φρέντι αυτή τη φορά δεν μπορεί να κάνει το 1v2 με τίποτα και η εκδίκηση είναι ένα πιάτο το οποίο τρώγεται κρύο και τρώγεται από τον Γιάνγκος όμως. Πρόκειται από τον Γιάνγκος. Δύο άτομα χρειάστηκαν αυτή τη φορά για να σκοτώσουν τον Φρέντι. Αυτό όμως σημαίνει ότι στην άλλη πλευρά του map βρίσκονται με αριθμητική περιοχή SK, πράγμα που δεν εκμεταλλεύτηκαν καθόλου. Απ' την άλλη, τώρα οι Rocket θα συνεχίσουν ευθεία σε αυτό το μποτούρετ. Όχι, δεν θα το κάνουν καθώς βλέπουν τον κάτι πάντα. Ίσως τρομάζει ο Γιάνγκος, θα πάει να κλέψει αυτό το μπλεπ. Να δούμε αν θα τα καταφέρει. Έχει το smite πάντως ο Svenskeren. Δεν μπορεί να το κάνει ο Γιάνγκος. Είχε και τον Bansy Veil, αλλά επέλεξε να μην κάνει κάτι ρυψοκίνδυνο. Rocket οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στην περιοχή του Βαρόνου μπαίνουν μέσα για να καθαρίσουν ίσως τα words. Ψάχνουν κάποια words, αλλά αυτό το οποίο πραγματικά υπάρχει και τους έχει δει δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Νομίζουν ότι ο Βαρόνος θα περάσει uncontested. Πού να ξέραν ότι τους έχουν δει εκεί SK Gaming και θα έχουμε δράματα εδώ. Μάλλον τώρα βλέπουν τους παίχτες της SK με το word το οποίο υπήρξε έξω από το λιμέρι του Βαρόνου. Έχουν φτάσει όλοι SK εκεί. Οι Rocket έξυπνα σταματούν τον Baron. Δεν θα περάσει uncontested σε καμία περίπτωση. Και πολύ καλά θα κάνει, καθώς εδώ ένας Baron μπορεί να είχε γύρει τη ζυγαριά επικίνδυνα υπέρ των Rocket. Πάντως 7η ταχύτητα έβαλε ο Cutting Panda για να βρεθεί από το bot lane στο Baron area σε δευτερόλεπτα και πολύ καλά έκανε. Οι Rocket απ' την άλλη δεν κατάφεραν να πάρουν αυτό το sneaky Baron που τόσο ήθελαν. Αυτό το word ήταν πολύ έξυπνο από μεριά SK, μπορώ να πω. Πριν λίγο τοποθετήθηκε και ήταν αρκετό για να δουν οι SK τους Rocket. Όλοι καθαρίζουν μέσα στον Baron Beat πλέον στη σημερινή εποχή. Μια καλή σκέψη από τον Enrated ήταν να τοποθετήσει το Word λίγο έξω από το Baron Beat, πράγμα που σημαίνει ότι το Oracle Trinket δεν εντόπισε το Word, γι' αυτό οι SK γνώριζαν τι κάνουν οι Rocket. Οι SK οι οποίοι επίσης είχαν τοποθετηθεί μέσα στην αντίπαλη ζούγκλα με σκοπό να πιάσουν κάποιον out of position, υπάρχουν όμως Word σε κάθε είσοδο του jungle, έτσι λοιπόν δεν θα πέσουν σε μια τέτοια παγίδα οι Rocket. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι η επιμονή της SK να στέλνει τον Freddy στο bot lane ενώ δεν έχουν καταφέρει στο top ακόμα να πάρουν το Tarpaz. Δεν έχει καμία σημασία, αφού δράση θα έχουμε στο bot με τον Γιάνγκος να προλαβαίνει. Ίσως κάνουν κάτι εδώ στον αέρα και κάνουν την πάντα. Και Svenskeren δεν βουτάνε μέσα οι Rocket.
Δεν πουτάνε μέσα οι Rockets. Ζάζους τώρα όμως. Explosive cast πάνω στο Freddy. Freddy είναι πάρα πολύ χαμηλά. Σβεντσκέρεν εκεί πέρα θα κάνει το κοκκού. Θα σταματήσει προς το παρόν τους Rockets. Calling από τον Σελαβέρα από την άλλη μεριά. Έρχεται και το ultimate από τον Fizz τώρα στον αέρα. Freddy από ό,τι φαίνεται το disengage είναι καλό από πλευράς SK Gaming. Back and forth βλέπουμε συνεχόμενα μέχρι να έρθει το ψάρι από τον Overpow. Το περιμένω πάρα πολύ ώρα να δούμε αν θα το κάνει. Το έχει ρίξει λέει εδώ πέρα ο Drogos, δεν βλέπω καλά. Το έχει ρίξει όντως. Αν δεν είδαμε kill και με αυτό το ψάρι, δεν νομίζω να δούμε σύντομα. Μάλλον θα δούμε καθώς τώρα αρχίζουν sieging οι SK. Οι Rocket δεν βρίσκονται σε καλό position για να υπερασπιστούν αυτό το πύργο. Να δούμε ένα all out εδώ πέρα, μάλλον σχεδιάζουν οι Rocket. Να δούμε ποιο θα βγει κερδισμένο. Από πίσω βρίσκεται ο Ζάζους, δεν υπάρχουν πολλά cooldowns από πλευράς Rocket, πρέπει να προσέξουν πολύ. Ενώ πιάνεται αυτή τη στιγμή από το stand Syndra και του κάνουν πάρα πολύ την πίεση στα artilleries πάνω του. Θέλει να μπει μέσα ο Σβεντσκέρι να βοηθήσει. Γιάνκος μαζί με τον Ζάζους τον αναλαμβάνουν flash μακριά. Κανένας από τους 10 παίχτες δεν κάνει overextend σε αυτό το παιχνίδι, εκτός από τον Γιάνκος. Ου, στέλνει τον Σβεντσκέρι στο θάνατο πάνω στα κανόνια του Σελαβέρ. Double kill για τον Σελαβέρ. Πιάνεται και ο Φρέντι κάτω και ο Φρέντι σιγά σιγά και βασανιστικά πεθαίνει με το Ignite. Ναι! Καταφέρουν εδώ οι Rocket να πάρουν ένα πολύ δυνατό fight 3-1. Χαοτικό fight, θα έλεγα. Δεν υπήρξε κάποιες μεριές στις οποίες να βρίσκονται οι δύο ομάδες. Οι Rocket το μόνο σίγουρο είναι πως κατευθύνονται σιγά σιγά προς τον Baron. Ο Jazzy με τον Καντιμπάντα, τα δύο κάρι δηλαδή των SK, είναι ζωντανά αυτή τη στιγμή. Ο Jazzy έκανε ένα πολύ βιαστικό ulti, θα έλεγα. Δεν είχε πάρα πολλές μπάλες κάτω, δεν έβγαλε αρκετό damage πάνω στον Gragas, ο οποίος έμεινε ζωντανός. Και όχι μόνο έμεινε ζωντανός, κατάφερε με τη βοήθεια της ομάδας του να σκοτώσει και τους υπόλοιπους. Ωου, κάνει την πάντα. Μέτζεσις προσπαθούν να σταματήσουν αυτό το βαρόν, αλλά θα την πληρώσει. Κάνει την πάντα, βουτάει πάνω του. Ο Γιάνγκος είναι χαμηλά. Ignite! Για να δούμε αν θα γλιτώσει. Σέλαβερ, άλλο ένα kill λοιπόν. Και πιάνουν και τον Τζέσις εδώ. Η Rocket πολύ DPS πάνω του. Πρέπει να προσέξουν. Ωου, το Ζόνιας είναι καλό. Σίγουρα όχι αρκετό. Άλλο ένα kill σε αυτή τη Rocket. 11-5. 11-5 όμως τα δύο κάρι των Σκέι σταμάτησαν τον Baron. Αυτό ήταν αυτό που ζητούσαν πιο πολύ απ' όλα, να μην αφήσουν τους Rocket να κάνουν αυτό τον Baron. Να ζούμε μια επανάληψη τώρα του τι έγινε στο Last Fight. Σβεντσκέρεν θα κάνει το flash, ακολουθεί ο Γιάνγκος, ο οποίος είχε πετύχει ήδη το Sonic Wave, και εδώ θα κλωτσίσει το Σβεντσκέρεν. Θα σηκώσει 3 άτομα στον αέρα. Το Calling ακολουθεί από τον Sellaver. Είναι καταστροφικό. Όχι απλά σκοτώνει τον έναν, αλλά παίρνει και τον Enraged πάρα πολύ χαμηλά. Από εκεί και πέρα ο Candy Panda δεν έβγαλε αρκετό damage πάνω στον Sellaver. Έβγαλε όμως πάνω στον Overpower, που ήταν και το μοναδικό kill το οποίο κατάφερε να πάρουν οι SK Gaming σε εκείνο το fight. Οι SK λοιπόν, οι οποίοι απαντούν με ένα δράκο φυσικά για να εξορροπήσουν και να περάσουν μπροστά από τους αντιπάλους στη μάχη του Gold. Αλλά για μία ακόμα φορά οι Rocket είναι εκείνοι οι οποίοι μπαίνουν στο λιμέρι του Βαρόνου. Freddy από πάνω, Morgana, 2 Enraged από την άλλη μεριά, Σβεντσκέρεν, που... Τώρα φτάνει ο Σβεντσκέρεν, που είναι ήδη πολύ χαμηλά ο Baron. Δεν ήταν εκεί, νομίζω θα καταφέρουν οι Rocket εδώ να κλέψουν το Βαρόνο. Για να δούμε, είναι πολύ χαμηλά, στο 5% περίπου. Και ναι, λοιπόν, με το Smite εξασφαλίζουν και τον Baron οι Rocket. Πολύ καλός Baron αυτός από τους Rocket. Ήξεραν ότι οι SK θα κινηθούν για αυτό το δράκο, γι' αυτό κινήθηκαν άμεσα όλοι μπρος στην περιοχή του Baron. Να σας υπενθυμίσουμε ότι δεν είχε κάνει Smite ο Σβεντσκέρεν στον δράκο. Αυτό προσπαθούσα να δείξω με νοήματα τόση ώρα εδώ πέρα στον Drogo. Δεν είχε κάποιο Smite για να δοκιμάσει κάποιο στυλ ο Σβεντσκέρεν. Και πολύ καλά, καθώς κακά τα ψέματα δεν, το Q της Ελίς δεν φτάνει σε damage το Smite Q του Λυσίν. Σε καμία περίπτωση νομίζω όμως δεν έπρεπε να κάνει αυτό το Smite το Δράκο. Νομίζω ότι είχαν οπτική επαφή με τους Rocket την ώρα. Όχι, δεν είχαν, δεν υπήρχε κανένα Ward. Πάντως βιαστικά θα έλεγα εδώ οι SK Gaming χάνουν ένα major objective από το παιχνίδι. Και όντως από ό,τι όλα δείχνουν, οι Rocket ακόμα έχουν καλύτερο composition στα 5v5 fight. Πρέπει να παίξουν αρκετά απλωμένα οι SK. Σίγουρα δεν πρέπει αυτό το explosive cask να πετύχει πάνω από 2 άτομα. Πόσο μάλλον να πετύχει τη Syndra και τον Kog'Maw του Panda. Δύσκολα τα πράγματα για την SK εάν πάνε να κάνουν τώρα κάποιο defend 5-5 σε κάποιο tower. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα σημείο που οι πύργοι δεν θα επηρεάσουν ιδιαίτερα την έκβαση του fight. Πάρα πολύ σωστά, και αν ρίξεις μια ματιά στα item θα το επιβεβαιώσεις αυτό, καθώς ο Γιάνγκος αυτή τη στιγμή, πέρα από τον Banshee's Veil που έχει νωρίτερα, έχει ολοκληρώσει και το Omen μαζί με το Sidestone. Sidestone το οποίο μπορεί να μην δίνει κάποιο ιδιαίτερο stats, δίνει κάποιο HP, όμως υπάρχει αυτή τη φορά το Omen, έχει και το AD Defense λοιπόν πάνω το Γιάνγκος, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να βουτήξει κατά τα tower χωρίς πρόβλημα. Το ίδιο μπορεί να κάνει βέβαια και ο Ζάζους με τον Gragas, με αυτό το Gauntlet και το Rodophages που έχει. Το ένα δίνει health, το άλλο δίνει armor. Βρίσκονται σε σημείο λοιπόν οι Rocket που μπορεί να βουτήξουν, σε συνδυασμό με τον Baron Buff δεν τους είναι σε καμία περίπτωση κάτι δύσκολο, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να αντιμετωπίσουν τους Rocket οι SK κάτω από το Tier 2 Tower. Πρέπει να πάνε ακόμη πιο πίσω, πρέπει να πάνε στο Tier 3 αν θέλουν να έχουν κάποια τύχη.
ακριβώς. Πρέπει να αφήσουν δυστυχώς για εκείνους τα πρώτα tower τα οποία βρίσκονται έξω από τη βάση τους. Η SK εδώ που θα προσπαθήσουν σίγουρα να χάσουν όσα λιγότερα γίνεται όταν οι Rocket έχουν τον Baron Buff πάνω τους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να κρατήσουν τα πάντα, κάτι που γνωρίζουν. Οι Rocket έχουν γουαρντάρει πάρα πολύ όμορφα την αντίπαλη ζούγκλα, κάτι που η αλήθεια είναι ότι είναι και η Αχίλιος Τέρνα της SK. Το warding αυτής της ομάδας, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Με εξαίρεση ένα και μόνο ward στην περιοχή του Βαρόνου. Το εκμεταλλεύονται λοιπόν αυτό οι Rocket εξαιρετικά καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και έχουν καταφέρει να μεταφέρουν την πίεση καθαρά και μόνο λόγω Vision. Overpower τώρα και πάλι ενοχλεί τον Freddy σε 1v1. 1v1 το οποίο κέρδισε πριν ο Freddy. Για να δούμε τώρα αν θα καταφέρει να το κερδίσει και πάλι απέναντι στον Overpower. Ο Deathfire ulti από τον Overpower εκεί πέρα και αυτά όλα τα έκανε για να αποδράσει ή για να φορσάρει κάποιο ulti εδώ πέρα από τον Freddy. Ένας Freddy ο οποίος τώρα δεν έχει mana. Overpower είναι πολύ low και αυτός θα κάνει κάποιο damage πάνω στο φαντασματάκι, θα εξαφανιστεί το φαντασματάκι. Overpower ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει να χάσει hit points γιατί έχει τον Baron Buff για μία κάποια φορά πάνω στον Freddy. Μπορεί αργά και σταθερά χαμηλώνοντας του το HP και χωρίς mana. Έτσι όπως βρίσκεται δηλαδή στο lane αυτός ο Γιώρικ θα καταφέρει είτε να τον σκοτώσει είτε να τον διώξει πίσω και να του πάρει το tower. Από την άλλη μεριά και στο mid ο Candy Panda έχει να αντιμετωπίσει έναν Ζάζους ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και στέλνει τα wave κατά πάνω του. Και στο top lane έχουμε ένα fight το οποίο σίγουρα γέρνει προς την Rocket. Έξυπνη πίεση σε όλα τα lane, θέλουν να βγάλουν εδώ οι Rocket τα μέγιστα. Όπως έδειξαν πριν και κάτι στατιστικά στο map πάνω, οι SK δεν έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν σε τόσο late game. 36 λεπτά ήταν το average game time τους. Για άλλη μια φορά ο Overpow θα χαρασάρει τον Freddy. 36 λεπτά ήταν το average time game των SK. Πράγμα που σημαίνει ότι μάλλον δεν τα πάνε τόσο πολύ καλά στο late. Δεν ξέρουν πώς να χειρίζονται το late game. Ή τα πήγαιναν πολύ καλύτερα στο early. Πάντως δεν έχει σημασία. Ο Overpower μπαίνει και σκοτώνει τον Freddy. Όντως ήταν κάτι το οποίο νομίζω όλοι το βλέπανε ότι θα γίνει. Ενώ έρχεται μια ulti από τον Ζάζους που έχει βρεθεί στο top για να διώξει μακριά την SK Gaming και να χτυπήσουν λίγο περισσότερο το tower. Πρέπει να πάρουν όσο περισσότερους πύργους μπορούν εδώ οι Rocket. Και ας είναι το λιγότερο από αυτά που μπορούν να διεκδικήσουν. Παίρνουν λοιπόν και αυτό το tier 2 tower. Σίγουρα οι SK επιλέγοντας αυτούς τους champions θέλαν στο συγκεκριμένο παιχνίδι να βρεθούν στο late game. Και από ό,τι όλα δείχνουν, μια χαρά late game θα πάμε. Μια χαρά late game θα πάμε, αλλά μην ξεχνάμε ότι βρίσκεται ένα Candy Panda μαζί με έναν Freddy, μάλλον μαζί με το ulti του Freddy. Αυτό είναι το late game που έχουν τουλάχιστον οι SK για να αντιμετωπίσουν αυτούς τους οργισμένους, θα έλεγα, Rocket, οι οποίοι με εξέπληξαν με την απόφαση που πήραν να κάνουν ένα-ένα-ένα split push και όχι να μην μαζευτούν όπως είπες και εσύ όλοι σε ένα lane, καθώς ήταν φανερό ότι ήταν πολύ δυνατότεροι στο 5v5. Γι' αυτό ακριβώς εξεπλάγει εγώ. Νόμιζα ότι θα μαζευτούν 5 στο mid, θα πάρουν ένα tower, ίσως κάποιο inhibitor και αυτό. Όχι, επέλεξαν να πάρουν 2 εξωτερικά towers. Ίσως ήταν καλύτερα για αυτούς, παραπάνω gold. Κατάφερε να πάρουν 2 towers και ίσως μαζευτούν τώρα κακέ για να διεκδικήσουν και το μεσαίο tier 2 tower. Είναι ήδη πάρα πολύ μπροστά, τουλάχιστον από θέμα ψυχολογίας, γιατί στο gold από ό,τι μπορούμε να δούμε η διαφορά είναι πάρα πολύ μικρή. Κοντά στα 3.000 gold και όταν μιλάμε για 42 λεπτά παιχνιδιού είναι σχεδόν αμεληταία. Ίσως καταφέρουν να πιάσουν κάποιον και είναι ο Endrated. Γυρνάνε το focus πάνω στον Svenskeren τώρα. Svenskeren που έχει το rappel. Για να δούμε αν θα μπορέσει να το κάνει κάποιο για να γλιτώσει. Δεν υπάρχει κάπου να πάει η Elise. Θα κάνει το flash. Πάρα πολύ damage. Πάρα πολύ damage πάνω στην SK Gaming η οποία γυρνάει προς τα πίσω. Overpower για μία ακόμα φορά σκοτώνει το Freddy. Για ακόμη μια φορά σκοτώνει το Freddy. Freddy τώρα έχει γυρίσει από τους νεκρούς και προσπαθεί να τον κυνηγήσει. Αλλά το mobility που προσφέρει ο Fizz είναι αρκετό για να ξεφύγει μακριά. Και τώρα οι υπόλοιποι Rocket κάνουν επέλαση προς το Tier 2 Mid Tower των SK. Οι SK οι οποίοι δεν είναι σε καμία θέση να το αντιμετωπίσουν. Και πιάνε το Enrated. Enrated έχει πρόβλημα. Φουτάει ο Ζάζους. Explosive Cask. Φουτάνε και για τον Enrated. Θα το πάρει ο Σελαβέρ το kill. Παίρνουν και το Tower. Παίρνουν και τα kills εδώ οι Rocket. Ίσως πάρουν και το παιχνίδι ολόκληρο. Για να δούμε λοιπόν αν θα μπορέσουν να ανοίξουν μια πολύ σημαντική ρογμή στην άμυνα τη SK. Πέφτει και αυτό το τελευταίο tower που προστατεύει τον inhibitor. Svenskeren αποφεύγει το Aqua Prison. Θα μείνει ζωντανός αρκετά. Για να δούμε το tower. Πέφτει εδώ. Ίσως και το inhibitor. Ίσως και το inhibitor. Το βαράνε τώρα όσο μπορούν οι Rocket. Calling. Svenskeren είναι πάρα πολύ χαμηλά. Ο Γιάνγκος όμως δεν έχει κάνει ακόμη κάποιο Sonic Wave. Να δούμε αν θα καταφέρουν. Ψάρι πάντω στον Candy Panda, ο οποίο δεν νομίζω να επιβιώσει από αυτό. Κουτάει ο Σελαβέρ, θα πάρει το killer. Είναι αυτός πολύ χαμηλά και εξαφανίζεται από το Summoner Rift. Απαντάνε λοιπόν η SK Gaming. Ωου, ζώνιας τελευταίο δευτερόλεπτο. Svenskeren έχει μπει μέσα. Πεθαίνει από τον Γιάνκος ο οποίος βρίσκεται σε Rampage. Απαντάει και ο Jesse με kill. Χαμός πραγματικά στη βάση των SK. Πέφτει όμως αυτό το inhibitor.
Αυτό ακριβώς έχει σημασία, ότι έπεσε αυτό το inhibitor. 16-7 τα kills αυτή τη στιγμή, αλλά όπως είπες και εσύ πριν, ποσό σημασία έχουν, δεν έχουν καμία σημασία. Ας δούμε εδώ πιο αναλυτικά τι έγινε. Το Kaling δεν ήταν τόσο καλό, ή μάλλον ήταν, καθώς πήγε τον Καντιπάτα κάτω από Half-Life. Από εκεί και πέρα δέχτηκε το ψάρι. Ο Σέλαβερ πάρα πολύ aggressive βούτυξε μέσα και αυτό μπορεί να κατάφερε να σκοτώσει τον Καντιπάντα, αλλά του τύχησε τη ζωή, καθώς Τζέζις και Σβενσκέρεν δεν αστειευόντουσαν εκεί πέρα. Η συνέχεια του fight ήταν λίγο πολύ γνωστή. Ο Σβενσκέρεν προσπάθησε να σκοτώσει τον overpower του Ζόνιας. Ήταν εξαιρετικό. Ο Σβενσκέρεν έπειτα είχε σοβαρότατο πρόβλημα. Δεν μπορούσε να γλιτώσει από τον Γιάνκος. Για να δούμε. Η SK για μία ακόμα φορά θέλει να απαντήσει με ένα δράκο. Ένα δράκο που από ό,τι φαίνεται. Ο Γιάνκος κλέβει το δράκο κάτω από τη μύτη της SK Gaming. Άλλη μία νίκη για τη Rocket. Εύκολο στυλ, κατά ψέματα για τον Γιάνκος. Δεν υπήρχε το smite από μεριάς SK. Γι' αυτό προσπαθούσαν να μπερστάνουν τον δράκο τόσο γρήγορα πριν έρθει κάποιο μέλος στον Rocket. Δεν τα κατάφεραν. Ο Τζέζις παρόλα αυτά θα μαζέψει αυτό το μπλεμπαφ που ελπίζουμε να τον βοηθήσει στην άμυνα τώρα που θα κάνουν οι SK εναντίον των Rocket. Ο Baron όμως είναι από αυτή τη στιγμή. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι SK για το position τους. Δεν πρέπει να βρίσκονται πάρα πολύ μακριά από τον Baron, καθώς αν δουν κάποιον χωρίς teleport Rocket να βρίσκεται μακριά από τον Baron, δεν τους είναι σε τίποτα, όπως είδαμε και πριν, να αρχίσουν τον Baron και να τον πάρουν σε δευτερόλεπτα. Ένας Baron ακόμα νομίζω θα φέρει την άνοιξη για τη Rocket. Μια Rocket που είναι πολύ μπροστά αυτή τη στιγμή από την SK Gaming και θέλουν να πάρουν μια σημαντική νίκη. Μην ξεχνάμε ότι η Rocket είναι στη μέση περίπου της βαθμολογίας. Η SK είναι ένα βήμα πριν την πρώτη θέση, αλλά αν καταφέρουν και χάσουν εδώ θα φύγουν ακόμα πιο πίσω από την Alliance και σίγουρα είναι και οι Fnatic που προσπαθούν και αυτοί να εδραιωθούν στην κορυφή της βαθμολογίας. Σημαντικό παιχνίδι, ή μάλλον πλέον όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά για τις τρεις πρώτες ομάδες και σίγουρα οι ομάδες που βρίσκονται στη μέση της βαθμολογίας, όπως η Rocket, νίκες αν και αυτές θα τις κάνουν πολύ χαρούμενες και πολύ πιο δυνατές στα επόμενα games. Δράση λοιπόν γύρω από το λιμέρι του Baron αυτή τη στιγμή και τα πέντε μέλη της SK Gaming βρίσκονται εκεί. Δεν θα πω το ίδιο και για την Rocket. Ο μοναδικός βέβαια που λείπει είναι ο Ζάζος που έχει το teleport. Πάρα πολύ σωστά, γι' αυτό και λείπει. Splitboost λοιπόν βλέπουμε από την Rocket, οι οποίοι κινούνται και αυτοί με τη σειρά τους γύρω από. Πάρα πολύ damage εδώ πάνω στον Vander με ένα απλό stun από τη Syndra. Ξέρετε τι σημαίνει, δηλαδή αν πιάσει ολόκληρο το skill set σε κάποιο target. Έχει αρχίσει ο Baron Overpow, προσπαθεί να τον κόψει. Calling έχει έρθει πάνω στον Jesse. Jesse είναι χαμηλά, θα κάνει το ζώνιο. Ο Γιάνκος τον περιμένει εκεί από την άλλη μεριά. Enrated χαμηλά, Γιάνκος unstoppable καταστρέφει την SK Gaming. Η Rocket είναι πολύ δυνατή. Φρέντι είναι ο επόμενος στόχος και θα καταστραφεί. Enraided πραγματικά είναι μόνος του, ολομόναχος, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Νίκη εδώ για την Rocket, καταπληκτικό fight, τους διέλυσαν. Τους διέλυσαν, αλλά πιο πολύ αυτό δείχνει, πιστεύω, απελπισία από μεριάς SK, καθώς ήξεραν πως ή θα βγάλουμε αυτό τον Baron ή τίποτα. Όταν φτάνει το παιχνίδι σε τέτοιες αποφάσεις, μάλλον είναι χαμένο και αυτό φάνηκε. Δεν παίξαν καν fight οι SK. Απλά πέθαναν ένας προς έναν και κάπου εδώ πιστεύω οι Rocket θα μπουν για να τελειώσουν αυτό το game. Με μόνο ζωντανό τον Σβενσκέρεν αυτή τη στιγμή, με αυτή την Ελίζ, σίγουρα δεν μπορούν να κρατήσουν. Γιάνκος μπαίνει πάνω του πάρα πολύ επιθετικά. Έρχεται και ο Overpower, ασχολούνται πάρα πολύ με αυτή την αράχνη. Σηκώνεται στον αέρα με τον Ραπέλ, ψάχνει να μπει με στη βάση. Με το calling εκεί και τον damage από τον Fizz. Καταστρέφονται οι SK μαζί, καταστρέφεται και τον Nexus.